Έχει μείνει η χώρα μας την ώρα που βρίσκεται στη δίνη του κυκλώνα, μετρώντας καθημερινά νέα θύματα. Ήδη οι νεκροί ανέρχονται στους 58, ενώ νέες καταγγελίες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σχετικά με τις ελλείψεις εμβολίων στην αγορά πυροδοτούν νέο γύρο αντιπαραθέσεων με την κυβέρνηση. Το 40% του πληθυσμού υψηλού κινδύνου δεν κατάφερε να εμβολιαστεί, καθώς αρκετοί φαρμακοποιοί δήλωναν ότι οι ποσότητες των εμβολίων που έφταναν στα χέρια τους ήταν μικρότερες από τις παραγγελίες τους και παράλληλα δεν εστάλησαν εμβόλια στις μονάδες του ΕΟΠΗ, ανέφερε στο Real FM ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Γιώργος Πατούλης, κάνοντας λόγο για εγκληματική έλλειψη εμβολιαστικής πολιτικής. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει πει ότι η πρόληψη και η διατήρηση της υγείας του πολίτη είναι καλύτερη από τη θεραπεία, γιατί ειδικά για την ίωση ή τα έναν ή ένα σημαίνει και θάνατο. Δυστυχώς δεν υπήρχε η έγκαιρη διαδικασία των εμβολίων, τα φαρμακεία δεν είχαν εμβόλια, ο ασθενής και ο πολίτης γενικότερα δεν έχει εμβολιαστεί φέτος για αυτήν την πάθηση και δυστυχώς θεωρούμε ότι θα έχουμε αρκετούς θανάτους οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πριν 1,5 μήνα είχε διατυπώσει πάλι αυτήν την άποψη και δυστυχώς δεν είχαμε ακουστεί. Τα μόνα εμβόλια που υπάρχουν είναι σε κάποια νοσοκομεία για να εμβολιαστεί ο υγειονομικός κλάδος, κάτι όμως το οποίο δεν επαρκούσε για τον πληθυσμό και σήμερα έχουμε τα αποτελέσματα με 67 στις εντατικές και 59 να έχουν χάσει τη ζωή τους.